σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο είμαστε εδώ με την Άννα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Για μία ακόμα φορά έχει έρθει στο κανάλι μου. Τι θα κάνουμε τι άλλο να θέλει κανείς, Κατερινό. Τι θα κάνουμε σήμερα. Θες να τους πεις. Φυσικά να πω, θα κάνουμε TikTok food hacks, πεινάμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε. Έχουμε βρει γενικότερα στο TikTok διάφορα βιντεάκια με φαγητό, διάφορες περίεργες συνταγές θα έλεγα. Λιχουδίτσες. Οπότε θα τα δοκιμάσουμε, θα δούμε αν λειτουργούν και θα δούμε αν είναι νόστιμα. Εγώ θεωρώ ότι γενικά το TikTok έχει πάρα πολλά food hacks, μ' αρέσει. Σου μαθαίνει και πράγματα εν τέλει που δεν γνωρίζεις. Ναι. Θα κάνουμε κάποια food hacks στο δικό μου κανάλι, σε αυτό εδώ το βίντεο και κάποια στο κανάλι της Άννας, οπότε να πάτε να τα δείτε. Τα μοιράσαμε για να μάθετε παραπάνω πράγματα. Δεν σας το κάνουμε. Αυτά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, φύγαμε, πεινάω. Ξεκινάμε με το πρώτο hack. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Δεν ξέρω αν υπομονώ. Αρχικά παίρνουμε πατάτο σαλάτα, η οποία μπορεί να έχει περισσέψει και από την προηγούμενη μέρα. Ωραία. Εμείς τώρα θα τη φτιάξουμε την πατάτο σαλάτα, βέβαια. Τέλεια. Και τι κάνεις, βάζεις την πατάτο σαλάτα μέσα σε μια βαφλιέρα. Και το κάνεις βάφλα. Και το κάνεις βάφλα αλμυρί που είναι τηγανητή πατάτο. Αυτό είναι, δεν το ήξερα. Πρέπει να είναι τέλειο. Το TikTok φταίει για όλα. Ελπίζω να πετύχει. Τέλειο. Ξεκινάμε. Έχω βράσει ήδη πατάτες, οπότε τις έχουμε έτοιμες. Τις baby πατάτες εμείς έχουμε. Baby, ναι. Και τώρα θα τις πατήσουμε για να κάνουμε πατάτο σαλάτα. Θα κάνουμε μια απλή εκδοχή τώρα. Δεν θα βάλουμε μπαχαρικά και τέτοια. Θα στραβώσω το πιρούνι σίγουρα. Ξεκάθαρα. Δεν πειράζει. Αν θέλετε, βγάζετε και τη φλούφα. Μπράβο. Στράβω σε μένα. Δεν πειράζει. Τρώμε. Αφού πατηθούν, θα προσθέσουμε λίγο κρεμμύδι και λίγο αλάτι πιπέρι. Ωραία, ναι, ναι. Φυσικά, ωραία. Δεν θα βάλουμε κάτι άλλο. Και λίγο λάδι, ίσως. Και λαδάκι, ναι, θέλει το λαδάκι. Με τσατζίκες γίναμε. Αλατάκι, πιπεράκι. Εγώ ήρθα σήμερα για γεύμα, παιδιά. Ήρθες να γευματίσεις. Ξέρω, ζηλεύετε πολύ. Πάρτε κάτι να τρώτε ταυτόχρονα γιατί. Σωστό. Το συγκεκριμένο, αν λειτουργεί, θα είναι τέλειο. Γιατί ναι, κάνεις πατάτο σαλάτα και όσο σου περισσεύει την επόμενη μέρα που μπορεί να μη σου αρέσει και τόσο, το βάζεις στη βάφλα. Και το κάνεις και ζεστό κιόλας. Μη σου πω και στην τοστιέρα πώς να το βάλεις. Κάτσε, αν πετύχει. Εμείς πολλά υποσχόμαστε. Αλλά περίμενε να δοκιμάσω. Κρεμμύδι λίγο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, εμένα μου αρέσει, δεν έχω θέμα. Θέλω κρεμμυδάκι. Εγώ θα αρχίσω να φλέω σε λίγο όταν καθαρίζω κρεμμύδι. Ναι, και εγώ. Τα κρίζω. Τέλειο, μια χαρά το βλέπω. Εντάξει, δεν το ψιλόκοψα κιόλας, αλλά δεν πήρε. Εγώ κλαίω. Κλαίς. Κατερίνα μου, μη στεναχωριέσαι. Παιδιά, συγκινήθηκα. Τι να κάνω. Να βάλουμε και λίγο λαδάκι. Να βάλουμε λίγο. Λίγο. Να γίνει λίγο πιο μαλακό. Ναι. Να μαλακώσω λίγο. Τι. Πες να βρεις. Εντάξει. Δεν πρέπει να πας λίγο από εδώ. Κατερίνα, sorry, μαύρο μάιο. Α, επίσης κρεμμύδι. Ωραία, νομίζω μια χαρά είναι. Ναι, είναι τέλεια. Πάμε να τη ψήσουμε. Να σου πω, φαίνεται λίγο αηδία. Αλλά πιστεύω θα τα βγει ωραία. Αηδία δεν ξέρω, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα γίνει πολύ νόστιμο. Ναι, ναι. Γεια μας. Πόσο περιμένουμε, μπορούμε να τη πείσουμε. Και έτσι είναι ωραίο όμως. Τέλειο. Το πετύχαμε. Α, γίνεται. Τέλεια, τέλεια. Περιμένουμε. Νομίζω είναι έτοιμο. Ναι. Στο επόμενο μπορούμε να βάλουμε λίγο παραπάνω. Ναι, μπορούμε να βάλουμε για να βγει έτσι, ναι. Ωραία. A few moments later. Έτοιμη και η δεύτερη. Βάφλα. Βάφλα πατάτας. Πατάτα, είναι πραγματικά. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Wow. Φαίνεται πεντανόστιμο. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, μόνο να ξέρεις. Και εγώ. Μπορείς να βάλουμε κάτι άλλο πάνω, ketchup. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε αυτό που είπες πριν, Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια, μπράβο. Εσύ σαν τι πιστεύεις ότι θα είναι, καλά μου πεις. Σαν τη γανιτή πατάτα. Μπράβο, σαν τη γανιτή πατάτα πιστεύω θα είναι. Ναι. Και είναι και εύκολο. Δηλαδή το βάζεις στη βαφλιέρα. Να σας πούμε βέβαια ότι πήρε κάποια ώρα. Τέλειο. Θα τη γανιτή πατάτα. Είναι τέλειο. Είναι έτσι εμφανίσιμο. Και ότι μπορείς άμα κάνεις ένα πάρτι να τα έχεις αυτά. Top. Παιδιά, είναι τέλειο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αν έχετε βαφλιέρα, βάλετε μια πατάτα σαλάτα. Εξαφανίστηκαν. Μπαμ, μπαμ. Πετυχημένο το πρώτο. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω 10 αξίζει. 10. Εγώ βάζω. Και εγώ 10 στα 10 θα βάλω. Τέλειο. Νομίζω αξίζει να το κάνετε όλοι. Και ξαναλέω, και εμένα μου βγάζει λίγο το ότι κάνω πάρτι με τους φίλους μου να είναι κάτι πιο εμφανίσιμο αντί για μια πατάτα σαλάτα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Επόμενο, λοιπόν. Ποιο μου έχεις ετοιμάσει Κατερίνα, για πες. Είναι γλυκό ή αλμυρό, να ακούς. Είναι γλυκό. Τέλεια. Είναι sticks με σοκολάτα. Θα έχω εδώ πέρα το TikTok κάπου να παίζει για να το δείτε κι εσείς. Ουσιαστικά παίρνεις ψωμί toast, το πλάθεις τους ώστε να γίνει έτσι πάρα πολύ λεπτό. Το ψωμί του toast. Ναι, να γίνει λεπτό σαν φύλλο, ας πούμε. Βάζεις μέσα σοκολάτα. Ναι. Και τα ψήνεις, αυτά γίνονται σαν ρολάκια σοκολάτας. Τέλειο. Και πάνω βάζεις ζάχαρη και κανέλα. Πολύ πού, μαγικό ακούγεται. Ναι. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ τσούρος. Τσούρος. Που ειδικά είσαι που έχει, ναι, ειδικά που έχει ζάχαρη και την κανέλα. Οπότε νομίζω θα μας αρέσουν και αυτά πάρα πολύ. Παίρνουμε λοιπόν τις φέτες του toast. Πολύ ωραία. Αρχικά το ένα toast είναι σαν να είναι... Ένα ρολάκι. Ένα ρολάκι. Mm-hmm. Τώρα με τον πλάστη πρέπει να τα πατήσουμε. Πρώτη φορά έχω δει να χρησιμοποιούμε τον πλάστη για toast. Για ψωμί, πραγματικά. Αυτό το TikTok μας εκπλήσει καθημερινά. Βγάζουμε την άκρη του. Ναι. Κόβουμε εδώ τις γωνίες, τις κόρες. Κάτσε να πατήσω και αυτό. Τις τρώμε γενικά.
Λάθο κουλούρα και λάθο το σάκι αν είχε. Δηλαδή, ως τώρα, κάναμε βάφλα με πατάτα. Πλάθουμε ψωμί του τόστ. Τι άλλο θα κάνουμε για αυτό το TikTok, δεν ξέρω. Αμάν. Ας βάλουμε εδώ πέρα μπόλικο. Έτοιμα. Βάζουμε τι κάνει. Πρώτα θέλουμε αυγό. Ένα μπολ. Ένα αυγό. Παίρνουμε ένα αυγό και το κάνουμε. Το χτυπάμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τηγάνι. Τώρα θα τα κάνουμε ρολάκια. Έτσι τα γυρνάμε. Αυτά ρόλια. Και τα βουτάμε. Εδώ. Και απευθείας στο τηγάνι. Τέλεια. Θα το πάω βόλτα από εδώ μέχρι το τηγάνι. Πιστεύω θα γίνουν πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε την αναλυτική σε τσούγρο στο σπίτι σου. Ναι, κάτι τέτοιο πιστεύω θα γίνει. Ξεκάθαρα. Αλλά και με σοκολάτα. Τα έχουμε βάλει στο τηγάνι. Βάλουμε και λίγο λαδάκι. Αχ, τέλειο βγαίνει. Έλα, κοίτα το τώρα, δεν θέλει να γυρίσει. A few moments later. Έλα, έλα από το. Αυτά είναι. Είμαι ενθουσιασμένη. Θέλω να το δοκιμάσω επιγόντως. Ξέρετε, μου θυμίζει αυγόφετα, θα το πω. Αχ, ναι. Αυγόφετα με μερέντα. Ναι. Απλά δεν και στην αυγόφετα δεν βάζουμε μερικές φορές λίγο και. Ναι, βάζεις και ζάχαρη. Ζαχαρίτσα. Ναι, ναι, ναι. Έχουν βγει έτσι. Φαίνονται. Όχι, θα μου πέσουν. Φαίνονται τέλεια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι πεντανόστιμο. Παιδιά. Είναι τέλειο. Σα σύναμο. Τέλειο, θα το κάνει μόλις φορέ. Ξεκάθαρα. Όσο θα το κάνετε θα με καταλάβετε. 10 με τόνο. Δεν έχω λόγια. 10 με 3 τόνους. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ψήνει με το τόστ. Και θα έρθει τόσο ωραίο. Θα το βάζαμε στο τηγάνι. Θα το κάναμε με πλάστη και μετά στο τηγάνι. Κλαίω. Πεντανόστιμο. Έχει και πολύ εύκολα υλικά. Δηλαδή πιστεύω όλοι τα έχουμε στην κουζίνα μας και στο σπίτι. Πάμε στην επόμενη συνταγή που είναι κάποια mini pancakes. Τα κάνεις έτσι πάρα πολύ μικρά. Α, okay. Και θα γίνουν υποτίθεται σαν δημητριακά. Τα βάζεις μετά σε ένα μπολ με γάλα. Ναι. Θα τρως έτσι. Κατάλαβα, οκ. Okay. Αυτό γενικότερα κυκλοφορεί πάρα πολύ. Είδα το έκανε και η Μαρία τελευταία, η Μαλάφες Μαρία. Γεια Μαρία. Γεια. Οπότε θα το δοκιμάσουμε κι εμείς. Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω και να το φτιάξω. Πάμε να τα φτιάξουμε, δεν καθόμαστε καλέ. Θα κάνουμε τη μισή συνταγή για pancakes. Τέλεια. Για να βγουν λιγότερα. Για να βγουν λιγότερα, ναι. Άμα βγει γρίζει, μην προσθέτουμε και λίγο λεπτά. Καλά, ναι, ναι. Το βάζουμε εδώ μέσα. Ωραία. Γενικότερα τελικά θα συστέγω και στην περιγραφή, αν θέλετε να τα δείτε. Baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού. Ένα γράφει. Άρα μισό. Δύο λέει. Α, δύο. Ναι, το έκανα τα μαθηματικά. Να πάρω όλα τα χέρια. Ναι, ένα τέταρτο. Έτσι, γεια. Φτάνει. Ένα. Ένα αυγό, άρα μισό. Ευτυχώς έχει περισσέψει λίγο από πριν, άρα θα το ρίξουμε. Τέλεια, το ρίχνουμε. Λιωμένο βούτυρο. Δύο κουταλιά της σούπας. Δύο κουταλιά της σούπας, άρα θα βάλουμε μία. Θέλει δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη, άρα βάζουμε μία. Ωραία. Έτοιμο και το λιωμένο βούτυρο. Το ρίχνουμε. Το ρίχνουμε. Ωραία. Και θέλουμε και γάλα. Yeah. Θα έλεγα να βάλουμε μέχρι να γίνει, ας πούμε, σωστή υφή. Περίμενε. Βάλε εδώ. Ρίχνε να ανακατεύω εγώ. Νομίζω καλό είναι. Εδώ είναι, ναι, ναι. Το μείγμα είναι έτοιμο. Οπότε πάμε στο τηγάνι. Πήγαμε, go! Έχω πάρει ένα μικρό κουταλάκι για να τα κάνω έτσι μικρούλικα. Να τα κάνουμε τόσα. Βασικά και, ναι. Και πιο μικρό ίσως θα έπρεπε. Και πιο μικρό. Δεν γιατί νομίζω ότι μπορώ. Κάποια πιο μικρά θα κάνουμε, κάποια πιο μεγάλα και θα βγουν. Ιδανικά μήπως πρέπει να το κουμπάς έτσι και κοίτα, να το σχηματίζεις. Αυτό πολύ ωραίο. Αυτά τα μεταξύ θα κάνουν απευθείας ρε εσύ. Ναι, θα βγουν. Οπότε μαύρα. Θέλει πολύ γρήγορα να τα γυρίσουμε. Ωραία, α, ναι. Σήμερα έγιναν νομίζω, ωραία, τα γυρίζω. Α, τέλεια. Α, είναι πολύ ωραία. Φαίνονται τέλεια. Γυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Βγήκαν κάπως τραγανά. Είναι πολύ τραγανά. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε και γάλα. Πάμε να δοκιμάσουμε, παιδιά, έχουμε μεγάλη περιέργεια. Οκ. Κοίταξε, τα δύο προηγούμενα ήταν τόπια, αλήθεια είναι αυτή. Ναι, λίγο γίνονται 9. Ωραίο είναι. Ενώ το τραγωνό είναι πιο ωραίο με το τρώγες με νουτέλα. Ναι. Να σου πω, θα προτιμούσα να φάω pancakes και από δίπλα να έχω και ένα ποτήρι γάλα να πιω. Σίγουρα. Όχι μαζί τώρα εδώ. Γίνεται πολύ μαλακό και χαλάει ζύμητο. Ναι. Άνια φράγκο. Γι' αυτό υπάρχουν τα cornflakes. Θα του βάλω ένα 7. 7 κι εγώ. Μπράβο. Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο food hack. Το οποίο είναι ωραίο καλοκαιρινό δροσερό. Έχει παγωτό μέσα. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει το παγωτό. Θα φτιάξουμε σάντουιτς παγωτό μόνες μας. Παίρνεις μπισκότα και ανάμεσα βάζεις παγωτό. Ναι. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο TikTok τι έδειχνε. Κόβεις το παγωτό με τη συσκευασία του σε ροδέλες και το κάνεις έτσι πιο γρήγορα υποτίθεται. Σούπα. Γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό, αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα κοπεί τώρα κι αυτό. Τώρα είναι κρύο πολύ. Ω, πρόσεχε. Λοιπόν. Ακόβεται. Ακόβεται. Κοίτα να δεις. Α, και απλά το κάνεις πιο γρήγορα, ας πούμε. Υποτίθεται, ναι, τώρα αλλάξει. Το βγάζεις γύρω-γύρω και το βάζεις μέσα. Είναι χρήσιμο πολύ. Okay. Είναι λίγο άβολο όμως. Τώρα αυτό νομίζω έκοψα λίγο, οπότε κόβω μια κανονική ροδέλα τώρα. Παιδιά, δεν κόβω.
κόβεται αυτό το πράγμα. Πώς το κόψα το άλλο. Το γεγονός ότι κόβω μια συσκευασία παγωτού, ας πούμε. Ρε φίλε, τώρα. Πολύ λογικό. Τι TikTok αυτό, τι βγάζουν οι τύποι. Όχι, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Δεν βολεύει. Να. Κόπηκε. Α, εντάξει. Λοιπόν. Μήπως θέλει να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Παίρνουμε δύο μπισκότα. Πάρουμε και αυτό, το βγάζουμε. Ναι. Το περιπτή, μη φάμε και χαρτί. Και βάζουμε γιατί το πάμε... αυτό. Α, μάλιστα. Και να το. Να σου πω κάτι. Okay. Έγινε. Κάτσε να κάνω άλλο ένα. Και κόβεται και δύσκολα. Οκ, okay, λέει πάντως. Είναι κάτι. Θα βάλω ένα 5 στα 10. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Πάρε ένα παγωτό σάντουιτ σε 1-2 ευρώ που έχει στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Ναι, για ποιο λόγο αυτό. Για ποιο λόγο okay. αυτό. Εδώ δες. Τώρα δεν φεύγει ούτε η συσκευασία. Να δοκιμάσουμε. Ναι. Ολόθυμο. Ωραίο. Αλλά πολύ σκόπο για το τίποτα. Ναι. Θα έχουμε κάνει όλα χάλια. Εδώ. Θα αλλάξω το βαθμό. Ναι. Μ' αρέσει πολύ. Γιατί είναι σαν το σάντουιτ που παίρνουμε. Ναι. Το βγάζεις έτοιμο μόνος. Θα μου πεις γιατί να μην πάρει κατευθείαν, αλλά. Είναι για περιπτώσεις που θες να φας οπωσδήποτε παγωτό σάντουιτς. Δεν έχεις σπίτι, έχεις όμως μπισκότα, έχεις και παγωτό και το φτιάχνεις. Έτσι να το καταλάβω. Δεν θέλω οποιοδήποτε παγωτό όμως. Θέλει τη συσκευασία, αυτή είναι τη χάρτινη. Σωστά. Τι θα βάλεις. Θα βάλω 7 στα 10, θα αλλάξω βαθμό. Και εγώ 7. Θεωρώ ότι η γεύση του είναι πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν. Εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμα και τα κάνω. Ειδικά τα δύο πρώτα. Perfect. Αν τα δοκιμάσετε κι εσείς, πείτε μας στα σχόλια και στείλτε μας και στο Instagram φωτογραφίες για να τα δούμε. Ανυπομονώ να τα δω εγώ, να πω την αλήθεια. Τι αποκόμω, κάναμε, κάντε τα, γιατί είμαι σίγουρη θα σας αρέσουν. Και γιατί όχι και στο TikTok, να μας κάνετε και εκεί πέρα tag. Και επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και το βίντεο της Άννας. Το οποίο γιατί... θα κάνουμε άλλα, οπότε θα σου φανούν και εκεί χρήσιμα. Ναι. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας. Περιμένουμε αυτό το βιντεάκι, Κατερίνα, να τα πούμε.